Το βίντεο της προώθησης της πλατφόρμας Μία Κύπρος, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι προσβλητικό, προκλητικό, απαράδεκτο και ντροπιαστικό. Η βεβήλωση της κυπριακής σημαίας, για την οποία οι ήρωες αυτής της πατρίδας θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν, είναι το λιγότερο απαράδεκτη, ειδικά παραμονές μιας επικίνδυνης πενταμερούς διάσκεψης, κατά την οποία η Τουρκία θα θέσει τις γνωστές προκλητικές της προτάσεις για δύο κράτη. Τόσο η αναφορά σε επανένωση και όχι σε απελευθέρωση, όσο και ο προκλητικός διαχωρισμός της πατρίδας μας αποτελεί έμεση νομιμοποίηση της κατοχής και των στόχων της Τουρκίας. Όλοι όσοι ξόδεψαν χιλιάδες ευρώ για να προωθήσουν και να φτιάξουν το εν λόγω βίντεο, θα μπορούσαν να κάνουν τουλάχιστον το αυτονόητο, να καταδικάσουν την τουρκική εισβολή και να ζητήσουν από την Τουρκία και τα στρατεύματά της να αποχωρήσουν από την πατρίδα μας. Δεν το έπραξαν. Γιατί άραγε. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν την προκλητική βεβήλωση της σημαία της πατρίδας μας. Η ΕΔΕΚ Ω το κόμμα που αγωνίστηκε για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει τον αγώνα της για ελευθεριά.